Χαιρετίζω και εγώ τη μεγάλη συγκέντρωση των σωματείων, συνέχεια της τεράστιας συμμετοχής στην απεργία, που μόνο στο χώρο της δημόσιας υγείας η απεργή ήταν διπλάσιοι, σε κάποιους χώρους και τριπλάσιοι. Σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλους τους ορόφους, σε κάθε τμήμα, ακούγεται ότι το έγκλημα αυτό να μην ξεχαστεί. Η οργή και η αγανάκτηση διαπερνάει κάθε συζήτηση. Όλοι οι εργαζόμενοι λένε να πληρώσουν τώρα οι υπεύθυνοι και δεν ήταν η κακιά στιγμή. Απέκρυπταν τις προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των επιβατών, όπως αποκρύπτουν και τις τεράστιες συλλήψεις εις βάρος της υγείας των ασθενών. Δεν ήταν η κακιά η ώρα όταν το παιδί από τα Γρεβενά πέθανε στη διακομιδή του λόγω έλλειψης μονάδας εντατικής νοσηλείας στην Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν η κακιά η ώρα όταν διασωληνωμένοι πέθαναν εκτός μονάδων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δεν είναι η κακιά η ώρα όταν χιλιάδες παιδιά μένουν εκτός λίστας χειρουργείου με επιβάρηση της υγείας τους. Θέλουμε ασφαλείς και φθηνές μεταφορές, όπως θέλουμε και στελέχωση στα νοσοκομεία μας. Όλοι τα έχετε ζήσει μαζί μας. Μία νοσηλεύτρια να δουλεύει διπλοβάρδια, πρωί νύχτα, χωρίς ξεκούραση. Ένας γιατρός να δουλεύει 35 ώρες συνεχόμενες, άυπνος, και να πρέπει να εξετάσει, να διασωληνώσει, να χειρουργήσει. Ολόκληρα τμήματα δουλεύουν τα βράδια με ένα μόνο νοσηλευτή. Όλα αυτά γνωστά εδώ και χρόνια. Τα αιτήματά μας επίσης γνωστά. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση συμβασιούχων, πλήρης εξοπλισμός. Γιατί όμως δεν γίνονται τα αυτονόητα? Γιατί κοστίζουν στις κυβερνήσεις, για αυτούς τα κέρδη τελικά των επιχειρηματιών στον χώρο της υγείας κοστίζουν πιο πολύ από τις ζωές μας, όπως φάνηκε και στην πανδημία. Το δυστύχημα στα Τέμπη βρήκε εκείνο το πρωινό τους εργαζόμενους στα παιδών σε συμβολική περικύκλωση του παιδαγωγικού τμήματος. Να διαμαρτυρόμαστε για την ιδιωτικοποίησή του. Ένα νομοσχέδιο που δεν συζητήθηκε ποτέ με εμάς, που το φέρνει στη Βουλή η κυβέρνηση εν μέσω εθνικού πένθους. Καίγονται να το περάσουν με γρήγορες διαδικασίες πριν τις εθνικές εκλογές. Γιατί πιέζονται από τους επιχειρηματίες? Αυτό το νομοσχέδιο έχει ξεσηκώσει τεράστιες αντιδράσεις. Μόνο στα νοσοκομεία μας, το τελευταίες μέρες, 4 γενικές συνελεύσεις, 3 κινητοποιήσεις, 2 απεργίες. Η μόνη απέτηση είναι να αποσυρθεί το νομοσχέδιο τώρα. Τι μας λένε? Λένε ότι η ιδιωτικοποίηση του παιδαγωγικού θα το οδηγήσει σε αναβάθμιση. Δεν ξέρω αν μας θυμίζει κάτι όλο αυτό. Θέλουμε να πούμε εδώ πέρα ότι τα παιδιατρικά ογκολογικά τμήματα λειτουργούν εδώ και πάνω από 30 χρόνια, αποτελούν τμήματα των νοσοκομείων Παίδων Αγία Σοφία και Αγλαία Κυριακού, και τα συγκεκριμένα τμήματα, χάρη στις προσπάθειες όλου του προσωπικού, αποτελούν ήδη κέντρα αναφοράς και αριστείας σε διεθνές επίπεδο για τον παιδικό καρκίνο. Οπότε οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση όχι δεν θα οδηγήσει σε αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, αλλά ίσως και σε ακύρωση των επιτευγμάτων μας. Ψέμα δεύτερο που μας λένε, ότι θα αναβαθμιστείτε αυτόνομο και αφοτελές κέντρο. Ποιο αυτόνομο και αφοτελές κέντρο? Όταν ο παιδαγωγικός ασθενής έχει ανάγκη από όλες τις υποειδικότητες. Όταν τα νοσοκομεία παιδών στενάζουν, τα οποία προσφέρουν τεράστιο έργο προς το παιδιατρικό ασθενή από όλες τις κυβερνήσεις. Μόνο να αναφέρουμε ότι στο τμήμα πυρηνικής ιατρικής, που είναι κρίσιμο για το παιδαγωγικό ασθενή, εδώ και για ένα χρόνο δεν λειτουργούσε το PESCAN και δεν γινόντουσαν ακτινοβολίες στα παιδιά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι γονείς να οδηγούνται να χρησιμοποιούν τον ιδιωτικό τομέα, όπως συμβαίνει και σε μια σειρά από χειρουργεία. Οπότε, τι μας κρύβουν πίσω από τα τόσα ψέματα? Τι τους πήρεσε τελικά το δημόσιο και δωρεάν κέντρο με το τεράστιο διεθνές έργο? Αυτό που δεν μας λένε είναι ότι θέλουν να έχουν επιπλέον κέρδη οι ιδιώτες, οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν τεράστιες φοροαπαλλαγές από το κράτος, οι οποίοι θα κερδίζουν από έσοδα από ιατρικές πράξεις, από νοσήλια, από κλινικές μελέτες, από τον ίδιο τον ΕΟΠΗ. Πιστεύουμε στη συλλογική μας δύναμη, πιστεύουμε στη δύναμη του αγώνα. Δεν πρόκειται να μας εφησυχάσουν προεκλογικές υποσχέσεις τάχα άλλων που όταν βγουν κυβέρνηση θα το αλλάξουν, την ίδια στιγμή που οι ίδιοι μετέτρεψαν δημόσιες δομές σε ιδιωτικές, ξεκινώντας με το νοσοκομείο Σαντορίνης ανώνυμη εταιρεία, κρατώντας κλειστά δεκάδες νοσοκομείες βάρος της υγείας. Καλούμε την Τετάρτη κάθε εργαζόμενο, κάθε λαϊκή οικογένεια να σταθεί στο πλευρό μας, στη στάση εργασίας που έχει προκηρυχθεί, με συγκέντρωση στα νοσοκομεία παιδών και πορεία προς τη Βουλή.
Το παραμύθι της ιδιωτικοποίησης για το καλό μας έχει πάντα κακό τέλος για το λαό και για τα παιδιά του. Το νιώσαμε στο πετσί μας με το χειρότερο τρόπο, με το δυστύχημα στα Τέμπη. Το νιώσαμε στο πετσί μας με την πανδημία. Ας μην το νιώσουμε από ένα ακόμα έγκλημα εις βάρος της υγείας και της ζωής μας. Ευχαριστώ πολύ.